εύκολο στην προσέγγιση όχι, όσο το μας παίζεται, διότι κάθε φορά που η ομάδα του κάνει κάποιο λάθος ή ο Ολυμπιακός πετυχαίνει κάποιο καλάθι το οποίο αυτός θεωρεί ότι θα μπορούσε να έχει αποφευθεί, τεινάζεται σαν να τον έχει χτυπήσει ηλεκτρικό και ξεσπάει όπου βρίσκεται. Έβαλε ζημάτι του Μάλκοβιτς, ήταν ο αρχηγός του, ο μεγάλος αρχηγός του Νικοπλάστικα, και ήταν εκείνος που τον προξένευσε στην συνεχεία στην Ελβετία, στη Λιμνός, και γενικώς υπήρξε ο μέντορας του γκουρού του όλα αυτά τα χρόνια, ο μεγάλος του δάσκαλος. Πάμε και στον Δημήτρη Ζαφυρόπουλο, τι άκουσε από τις τελευταίες οδηγίες του Παναγιώτη Γιαννάκη, ενώ ο Τελέτοβιτς δεν επιστρέφει στο σκοράρισμα από τα 6-25. Παρ' όλα αυτά κλέβουν, αλλά δεν προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν επίθεση εντός του νομίμου χρόνου. Η Βάσκη Δημήτρη. Από την άλλη, το κλίμα στον πάγκο του Ολυμπιακού είναι πολύ καλό. Συνεχίζουμε όπως είμαστε στην επίθεση και στην άμυνα προσήλωση και αποτελεσματικότητα. Και ιδιαίτερα στο μαρκάρισμα του Τελέτοβιτς. Για τον Ολυμπιακό, το σημερινό μάτς έχει και ένα στοίχημα, αλλά θα τα πούμε αργότερα. High-low, συνεργασία των δύο ψηλών. Σκορτσανίτης, άπαιχτος απόψε. Και από τη γραμμή του φάουλ, που συνήθως είναι το προβληματάκι του, αλλά και στο να τελειώνει τις επιθέσεις. Εδώ τον ταΐζει κανονικά και με τον όνομα. 51-45 Ολυμπιακός στη συνέχιση. Όλεσον. Φάουλ από τον Τέντοσιτς. Δεύτερο για τον Σέρβο Playmaker. Ο Σορτσιανίτης συνεχίζει από εκεί που τελείωσε στο ΟΑΚΑ. Έκανε ρεκόρ περίοδου με τους 18 πόντους που σημείωσε. Βέβαια τους 16 εξ αυτών που σημείωσε στο πρώτο ημίχρονο. Στη συνέχεια η άμυνα του Παναθηναϊκού λειτουργήσε πολύ καλύτερα πάνω του. Συνήθως και ο ίδιος κουράστηκε. Αλλά γενικότερα ο Σοφοκλής είναι σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Σε εξαιρετική κατάσταση είναι σε αυτό το σουτ και ο Ίγκλης, ο οποίος κατεβάζει τη διαφορά στους 3, 51-48 πάντοτε προς το Ολυμπιακός. Ξανά έχει επιστρέψει την πεντάδα του Ολυμπιακού. Πεν, Σκορτσανίτης, οι παγίδες. Αυτό αν... και αυτό τον Τιόντος. 53-48. Τώρα ήταν, δεν ήταν ζώνη εκείνο που έπαιξε για λίγο, που φάνηκε να παίζει ο Ιβάνοβιτς. Περισσότερο πάντως παγίδα ήταν, κάνουν συνεχώς παγίδες στους ψηλούς του Ολυμπιακού και στους Σκορτσανίτης στην baseline, στη βασική γραμμή. Η μπάσκετ αυτή είναι η οδηγία του Ιβάνοβιτς. Ελιάχου από τον γιο του ανθρώπου, ο οποίος κάποια στιγμή εμφανίστηκε να διεκδικεί αξίωμα ή εμπλοκή στην ΑΕΚ. Πριν από μερικούς μήνες. Και στην ΠΑΕ και στην Αστεχνική Κόρα, πώς προέκυψε. Σκορτζανίτης, ασταμάτητος για άλλη μια φορά, 55-50. Δεν βγαίνει, Βασίλη, με τίποτα το μαρκάρισμα του Τελέτοβιτς πάνω στο Σοφοκλή. Σωστά, γιατί έχει κορμί ψηλού, κορμί σέντερ, τροποντινά ο Τελέτοβιτς, αλλά οργανικά, λειτουργικά, από πάση άλλη πλευρά, δηλαδή είναι παίκτης, στη χειρότερη περίπτωση, βαριά 4. Να τους εδώ. Σαν τριάρι, δηλαδή κανονικά σαν τριάρι και με τον νόμο. Σουτάρι, τρέχει και στην άμυνα και στην επίθεση. Είναι εδώ πια. Θα σκοράρει χωρίς αντίπαλο. Ο Σκορτσανίτης 57-50 πηγαίνει για ρεκόρ. 19 έχει φτάσει. Ατομικό του ρεκόρ εφέτος. Και δεν ξέρω ποιο είναι το ρεκόρ του στην Ευρωλίγκα. Θα το βρει η υπηρεσία. Γιατί άλλωστε υπάρχει στατιστική της Ευρωλίγκας. Για να μας βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις, εντός σε λίγο θα το έχουμε και αυτό. Άλλωστε είναι η περίοδος που κάνει ρεκόρ όσο αποκλείς άρχισε με την εθνική ομάδα από το μάτς με τη Σλοβενία τον μικρό τελικό. Και πηγαίνει με την κεκτημένη εδώ. Childress 50